Ασφαλώς θα υπάρχει δευτερολογία, αλλά πριν τη δευτερολογία, ίσως να κάνω μερικές πολύ σύντομες παρατηρήσεις και δεν ξέρω, είναι σκοπιμότερο κάποιες ερωτήσεις, παρατηρήσεις του ακροατηρίου, των ειδικών δηλαδή, που εγώ δεν είμαι, να γίνουν πριν τις δευτερολογίες, ώστε να συνεκτιμηθούν στις δευτερολογίες, για να απαντηθούν κιόλας δηλαδή, αν δεν έχετε αντίρρηση. Μπορεί κάποια καινούργια ερώτηση τώρα να έχει ανακύψει. Αν δεν έχετε αντίρρηση, να προχωρήσουμε έτσι. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα είμαι πολύ σύντομος και για λόγους πρακτικούς, διότι σήμερα είμαστε λίγο πιεσμένοι χρονικά. Και επιπλέον μου ζήτησε ο κύριος Χατζηχρήστου, κλείνοντας, να αφιερώσω ένα δεκάλεπτο σε ένα θέμα που δεν είναι καθόλου ιατρικό, αλλά νομικό, έτσι, να κάνω μια σύντομη αναφορά, να πούμε και μέλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στα υπάρχοντα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Πράγμα το οποίο και κάποιο ενδιαφέρον μπορεί να είναι γενικότερο, ενημερωτικό, αλλά και πρακτικό, διότι μπορεί να εμπλακούν και ιατρικές υποθέσεις. Έτσι, ξέρω με την υπόθεση που κοιτάζουμε εδώ πέρα, μια σύντομη δεκάλεπτη έτσι, αναφορά στο τέλος, και από εκεί να κερδίσουμε χρόνο. Και ο τρίτος λόγος της συντομίας είναι ότι ορισμένα γενικότερα θέματα τα έθιξα στην χθεσινή και προχθεσινή συνάντηση, ας πούμε, μέχρι που φτάνει ο έλεγχος του δικαστή, συνεπώς δεν έχω λόγο να τα επαναλάβω. Θα αναφερθώ μονάχα σε δύο-τρία ζητήματα τα οποία κάνουν κλικ στον νομικό ακροατή αυτή τη συζήτηση. Φυσικά, η συζήτηση είναι ιατρική. Πρέπει εσεί να πάρετε θέση επί τη ιατρική, του ιατρικού περιεχομένου και από αυτού να ψηφίσετε εντό εισαγωγικών. Αλλά εγώ θα σα πω μονάχα ένα νομικό που ακούει αυτή τη συζήτηση, τι μπορεί να κρατήσει αυτό. Μπορεί να μην είναι relevant ιατρικά, αλλά μπορεί να είναι relevant νομικά, οπότε καλό είναι να το ξέρει κανεί. Εδώ έχουμε μία πρώτη παρατήρηση λοιπόν. Εδώ έχουμε μία περίπτωση που διαφοροποιείται από άλλες που είδαμε προχθές γενικότερα. Δεν έχουμε δηλαδή να κρίνουμε μεταξύ δύο εγχειρητικού τύπου παρεμβάσεων, για να πούμε αν καλώς προχώρησε με τον τρόπο αυτό εγχειρητικά, ο γιατρός με τον άλλον τρόπο, αλλά μεταξύ μίας εγχειρητικού τύπου παρεμβάσεως, μιας εγχείρησης, δηλαδή μιας επιλογής εγχείρησης, και μιας επιλογής υπιότερης προσέγγισης του ασθενούς, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα που προτείνει η αμφισβήτηση. Και εδώ θα πρέπει να ξέρετε ότι έτσι εστικτοδός δηλαδή ο τρίτος και δύο ο νομικός τίνει ευήκον ους σε εκείνον που προτείνει, βεβαίως εκ του αποτελέσματος, είναι εύκολο να το λέμε εκ του αποτελέσματος, πάντως τίνει ευήκον ους σε εκείνον που προτείνει την υπιότερη προσέγγιση, όταν μάλιστα υπάρχουν και διάφορες τέτοιες οδοί που προτείνονται στην βιβλιογραφία, στα guidelines κτλ. Φυσικά, πολύ σωστά θα πει κανείς, μα εδώ δεν κρίνουμε γενικά και είναι abstract guidelines, εδώ κρίνουμε συγκεκριμένο ασθενή, πράγματι. Όμως επηρεάζεται κάπως ο ακροατής αν ακούει ότι πέραν της χειρουργικής προσέγγισης δεν υπήρχε μόνο μία, αλλά τρεις, τέσσερις, πέντε. Το αν βεβαίως αυτές θα είχαν αποτέλεσμα ή όχι είναι θέμα ιατρικού, αλλά τις ακούει και επηρεάζεται. Γιατί έγινε αναφορά για τις ασκήσεις μειών πιέψιλον, έγινε αναφορά στην αλλαγή τρόπου ζωής, στο ενδεχόμενο μια ακόμη αλλαγή σχολινεργικών. Εντάξει, αν τα δύο δεν αποδίδει, μάλλον και το τρίτο δεν αποδίδει, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο επηρεάζει. Αυτό είναι μια πρώτη μου παρατήρηση. Μια δεύτερη παρατήρηση που έχει σχέση με την επιχειρηματολογία της πρώτης πλευράς της αμφισβήτησης. Από τα τρεις άξονες που είχε, στους δύο πρώτους άξονες επανειλημμένα η λέξη επαρκώς. Πληροφορίες που δεν ερμηνεύτηκαν επαρκώς, ανεπαρκής διερεύνηση ιστορικού ούρησης, θεραπευτικές παρεμβάσεις που έγιναν ανεπαρκώς. Όλο αυτό το ανεπαρκώς όμως, τι είναι επαρκές και ανεπαρκές, είναι θέμα ιατρικής κρίσης και αισθάνεται μια συστολή, ας πούμε, ο τρίτος και δύο ο νομικός ο δικαστής, να πει ναι, έγινε, δεν έγινε ανεπαρκώς. Μέχρι ένα σημείο μόνο μπορεί να παρακολουθήσει και μετά σηκώνει τα χέρια, ακούει τον γιατρό επιστήμονα, ο οποίος ενήργησε. Συνεπώς, εκεί είναι το αδύνατο σημείο μιας επιχειρηματολογίας. Πιο ισχυρό είναι το σημείο το άλλο, πάνω το σημείο της ενημέρωσης. Είναι βεβαίως σχετικό να μιλούμε για ενημέρωση, όμως είναι ένα τυπικό στοιχείο το οποίο μπορεί κάποτε να επηρεάσει έναν δικαστή. Τι θα πει ενημέρωση, βεβαίως. Θα πρέπει να φαίνεται ότι έγινε μία ενημέρωση. Ίσως δεν είναι απαραίτητο να είναι είμαστε συγκεκριμένοι ότι ενημερώσαμε για την Α, Β, Γ, είτε παρενέργεια είτε άλλη οδό, διότι μετά θα μας προστάψουν πολύ εύκολα. Δεν είπατε την Δέλτα. Σίγουρα θα υπάρχει μια Δέλτα. Είναι καλό συνεπώς να προκύπτει, εγώ προσωπικά, δηλαδή θα ήμουν ασφαλέστερος με μια ενημέρωση, να αποδεικνύεται ότι έγινε ενημέρωση, χωρίς να προκύπτει τι είδους ενημέρωση. Διότι μπορώ να υποστηρίξω ότι έγινε πλήρης ενημέρωση. Ενώ αν πω ότι στην ενημέρωση είπα το Α, το Β και το Γ, είμαι βέβαιος
ότι θα μπορεί να υποστηριχθεί από κάποιον, μα υπήρχε το ΔΕΛΤΑ και το ΕΠΣΙΛΟΝ, το οποίο δεν το ενημερώσατε. Και παραδέχεστε ότι δεν το ενημερώσατε, αφού λέτε ΑΒ, άρα δεν λέτε ΔΕΛΤΑ και ΕΠΣΙΛΟΝ. Ενώ αν πείτε γενικώς ενημέρωση, μπορεί να είναι και Α και Β και Γ και ΔΕΛΤΑ και ΕΠΣΙΛΟΝ. Και μια ενημέρωση, όπως είπε η πλευρά της υπεράσπισης, ότι ενημερώσαμε, ότι ήξερε η κυρία ότι ταινίες ελεύθερης τάσης δεν έχουν καλό αποτέλεσμα, δεν είναι πολύ πιστικό σε έναν δικαστή τώρα ότι ενημέρωσε ένας γιατρός μια κυρία 70 χρονών για τις ταινίες ελεύθερες τάσης κλπ. Μάλλον, εγώ δεν θα το πίστευα έτσι. Θα πίστευα ότι μια ενημέρωση μπορεί να έλεγε ότι οι πιθανότητες επιτυχίας είναι περιορισμένες ή είναι αυξημένες ή κάτι άλλο, αλλά μια τεχνική ιατρική ενημέρωση, αν την έκανε σε ένα γιατρό ασθενή ή σε ένα του ιατρικού, παραϊατρικού χώρου, να το δεχτώ. Αλλά σε μια έτσι, σε ένα ασθενή ηλικιωμένο και σχετικό και όχι αναγκαστικά πολύ ειδικό, το κοιτάξω λίγο επιφυλακτικά. Και σχετικά με την ενημέρωση, το θέμα των μαρτύρων, μάλιστα μου το έδωσε και ο κ. Χατζηχρήστου, είναι πάντα ένα σημαντικό θέμα των μαρτύρων, γιατί σύμφωνοι λέμε ότι έγινε ενημέρωση, έγινε το ένα το άλλο. Ποιο το λέει αυτό τελικά? Δεν είναι άσκοπο να υπάρχουν και κάποιο άνθρωποι, δηλαδή από την πλευρά του ασθενού, συνήθω επειδή υπάρχει ο ασθενή ο ίδιο και κάποιο οικείο ή κάποιοι οικείοι, υπάρχει και μια μαρτυρία, καλό προ τη, μπορεί να τη δεχτεί ο δικαστή. Αν ο γιατρό είναι μόνο και λέει είπα αυτό, πώ μπορεί να το αποδείξει? Δεν είναι άσκοπο συνεπώ αυτό να προκύπτει και από κάποιον συνεργάτη, νοσοκόμο κτλ. Και ανεξαρτήτω άλλων έτσι, παρεκβάσεων που συζητήσαμε, δηλαδή παρενοχλήσεων σεξουαλική ενδεχομένω, που και εμεί την έχουμε στο δικαστήριό μα έχει τέτοια ζητήματα, μπορούμε να φτάσουμε πολύ μακριά έτσι. Αλλά και αυτά να τα αφήσουμε στην άκρη προ το παρόν και να σκεφτούμε καλόπιστα, μία ενημέρωση δεν είναι. Η ενημέρωση, καλό είναι να υπάρχει ένα μάρτυρα περί του έγινε ενημέρωση. Μία ενημέρωση που έγινε απλώ, μα δίνει την καλή συνείδηση ότι την κάναμε, αλλά μέχρι εκεί. Και ξέρετε, τα δικαστήρια δεν κρίνεται μόνο η συνείδηση, κρίνονται και τα αποδεικτικά στοιχεία. Ένα άλλο στοιχείο, τελεκκλίνουμε αυτό το πράγμα το οποίο μπορεί να επηρεάσει από την άλλη πλευρά θετικά, είναι το επιχείρημα. Μα πάλι να πάει σε νευρολόγο, ήρθε από νευρολόγο. Τώρα, βεβαίως, αν ξαναπήγαινε σε νευρολόγο, μπορεί να πήγαινε και με νέα στοιχεία από την εξέταση του ουρολόγου. Σύμφωνοι, αλλά ο δικαστής λίγο κλονίζεται από το επιχείρημα. Γιατί να τον ξαναστέλνουμε πινκ-πονκ στον ουρολόγο, στον νευρολόγο ξανά. Και μετά να με τον ξαναστείλει ο νευρολόγο στον ουρολόγο, τι θα γίνει δηλαδή? Κάποτε να ληφθεί η απόφαση. Πήγε εδώ, πήγε εκεί, εντάξει, η ώρα τη απόφαση. Αυτές οι μερικές παρατηρήσεις για την αντίδραση του τρίτου, δηλαδή του νομικού. Τώρα, βεβαίως, το έδαφος πρέπει να είναι σε εσάς, με καθαρά ιατρικά επιστημονικά κριτήρια. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει ή να γίνουν κάποιες ερωτήσεις, παρεμβάσεις, αν έχει το ακροατήριο, ή κατευθείαν να πάμε στις σύντομες έτσι, δευτερολογίες για να κρατήσουμε και το χρόνο. Μιλώ από την εγκρίση σας, κύριε Πρόεδρε του Συνεδρίου. Ήθελα να παρατηρήσω το εξής, ότι ό,τι και να λέμε, το τελικό αποτέλεσμα ήταν ότι η ασθενής έγινε χειρότερα από ό,τι ήταν. Γι' αυτό το λόγο θύμωσε κιόλας και κατέθεσε τη μήνυση. Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κρατήσουμε. Ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι θα ήθελα να ρωτήσω την υπεράσπιση. Πιστεύετε ότι οι ταινίες ελεύθερης τάσης μερικές φορές δεν είναι πραγματικά ελεύθερης τάσης? Επομένως, μπορεί να δημιουργήσουν αύξηση των αντιστάσεων και να λειτουργήσουν μέσω υποκιστικού κολλήματος ως ενεργοποιητές της υπερδραστηριότητας, η οποία είναι γνωστό βιβλιογραφικά ότι είναι το χειρότερο ενόχλημα από τα δύο, δηλαδή αυτό που πειράζει περισσότερο τον ασθενή σε σχέση με το στρες κομμάτι. Απλά, Γιάννη, σε αυτό, το οποίο ξέρεις ότι έχεις δίκιο σε αυτό, το θέμα είναι ότι, εντάξει, τότε, αλλά τώρα βάλεις κατά μιας τεχνικής που εγγένει, δηλαδή αυτό το πρόβλημα δεν θα το έχει και μία που έχει μόνο ακράτεια και θα το βάζαμε. Και μπορούσε να είναι μια επιπλοκή της ταινίας. Θα μπορούσε να είναι. Όχι, τώρα συζητάμε. Δεν συζητάμε τσαβάς για να σου φέρουμε σε δύσκολη. Συζητάμε μεταξύ μας. Έτσι. Οπότε θα μπορούσε να το έχει κάποια, και κάποια άλλη γυναίκα. Οπότε εδώ πέρα λίγο αφισβητήθηκα. Αλλά βέβαια, σαφέστατα, είναι ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό σαν πρόβλημα με τις ταινίες. Θέλει κάποιος άλλος να πει κάποιο σημείο σε χειρισμό, γιατί όπως είπε ο Γιάννης Βακαλόπουλος, κάποιος άλλος κάποιο σχόλιο, ή να περάσουμε, θέλετε να κάνετε κάποια δευτερολογία? Θέλουν και οι δύο, wow. Λοιπόν, πώς πάει, πρώτα είναι, κρατάμε... Ακολουθείτε πάντοτε η ίδια σειρά, και πάντοτε τυπώνεται η παράκληση, ακόμη και στα πιο πολυτελή δικαστήρια προς τα δικά μας, της σύντομης δευτερολογίας. Σύντομη δευτερολογία, επειδή δεν ξέρετε τον όρο, κύριε Αποστολίδη, σημαίνει, κύριε δικαστά, δικαιώστε με. Ευχαριστώ και κάθεσε.
προμηθεύσει αυτά που είπαμε στους τρεις άξονες του κατηγορητηρίου. Και με βάση και αυτή την αναφορά που κάνετε σχετικά με το πώς θα πρέπει να ενημερώνονται οι ασθενείς και την επάρκεια της διαρρεύνησης κτλ., θεωρώ ότι είμαστε με την πλευρά τη σωστή. Και βέβαια κατηγορηθήκαμε αρχικά ότι εφαρμόζουμε γενικούς κανόνες και ειδικά πλαίσια. Και φυσικά θα εφαρμόσουμε και τους γενικούς κανόνες και τα ειδικά πλαίσια. Αυτός είναι ο ρόλος των guidelines, να τα πάρουμε και να δούμε αν εφαρμόζονται ειδικά στο κάθε ασθενή. Άρα νομίζω ότι είναι αστείο αυτό, έτσι. Όπως είναι και αστείος ο ισχυρισμός ότι δεν πρέπει να ακουμπήσουμε, ότι προσπαθούμε να επηρεάσουμε το κοινό προς το να μην ακουμπήσουμε το δύσκολο περιστατικό. Εγώ θα έλεγα ότι αν δεν ξέρουμε να το χειριστούμε σωστά, να το στείλουμε σε αυτούς που ξέρουν να το χειριστούμε σωστά. Αν δεν χρησιμοποιήσατε σωστό χειρουργείο, θα πρέπει να το στείλετε σε κάποιους άλλους, οι οποίοι στα χέρια τους θα είχαν καλύτερες πιθανότητες αντιμετώπισης. Ακροατήριο εννοεί τους γυναικολόγους, καταψηφίστε τον. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι αν δεν ξέρετε να κάνετε μια μεγεθυντική και ιστεοπλαστική που θέλει να το πρόβλημα της ασθενούς μια και έξω, να τους στείλετε σε αυτούς που ξέρουν να το κάνουν, έτσι. Ή να βάζετε την ταινία της ελεύθερης τάσης εκεί που έπρεπε και όχι στη μεσόδια της ουρήθρας. Και για ποιο ποιοτικό ουροδυναμικό μας μιλάτε. Η τελευταία φάση ούρησης αφήνει τόσο μεγάλα κενά στη διερεύνηση που μόνο ποιοτικός δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτός ο ουροδυναμικός έλεγχος, έτσι. Ακούσαμε για τις χαμηλές πιέσεις διαφυγής. Όσον αφορά το πινκ-πονγκ μεταξύ του νευρολόγου κτλ., είναι γνωστό ότι ο νευρολόγος θα κάνει μια γενική νευρολογική εκτίμηση. Όμως εδώ δεν τονίσαμε τη γενική νευρολογική εκτίμηση, τονίσαμε μια ειδική νευροφυσιολογική εκτίμηση που έχει θέση σε αυτή την ασθενή και ειδικά με το πιελικό έδαφος, το οποίο όπως φαίνεται παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή την περίπτωση. Μια λειτουργεί σύμφωνα με την κλινική εξέταση, δεν λειτουργεί καλά. Σύμφωνα με τον ουροδυναμικό έλεγχο, φαίνεται να λειτουργεί ή και να υπερλειτουργεί. Άρα οι ασθενείς δικαιούνταν μια περαιτέρω πιο ειδική διερεύνηση, αν δεν την έκανε ο νευροφυσιολόγος, που είναι ειδικός νευρολόγος, έτσι και όχι ο γενικός νευρολόγος, για τον οποίο χρησιμοποιούν το επιχείρημα οι αντίδικοι. Νομίζουμε ότι θα ήταν πολύ καλύτερο στον διαγνωστικό μας, διαγνωστική μας φαρέτρα. Και επιπλέον νομίζω ότι όλοι οι ασθενείς δικαιούνται πρώτα απ' όλα μια πλήρη διάγνωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές έρχονται στο ιατρείο και ζητούνε, θέλω να ξέρω τι μου συμβαίνει. Είναι αυτό καταλυτικό για την ψυχολογία τους. Και εσείς δεν το παρέχετε αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά την κατάσταση ασθενούς, παίζανε, τη μια είναι ανάλογα με το πώς τους βολεύει, τη μια είναι σοβαρή, την άλλη δεν είναι βαριά η κατάστασή της, τι θα κάνουμε σε αυτά κτλ. Έτσι. Και έχουμε παραδείγματα, όσον αφορά την ηλικία της, δεν είναι καθόλου απογορευτική για μια επέμβαση της τάξης μεγεθυντικής και ιστεοπλαστικής. Είναι μια γυναίκα κατά τα άλλα που δεν έχει σοβαρούς παράγοντες κινδύνου. Το προσδόκιμο επιβίωσής της είναι τουλάχιστον άλλα 10 χρόνια. Θα μπορούσαμε να της είχαμε παρέχει μια πολύ καλή ποιότητα ζωής με μια πιο μεγάλη επέμβαση, η οποία όμως θα έλυνε και τα δύο της προβλήματα. Λοιπόν, όσον αφορά το γεγονός ότι επανέρχεται πίσω και δηλώνει δυσαρεστημένη γιατί εξακολουθεί να έχει ακράτεια από έπηξη, ενώ η ακράτεια από προσπάθεια θεραπεύτηκε, αυτό μας δικαιώνει ότι ακριβώς η ακράτεια από έπηξη ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο στην όλη περίπτωση και ότι ο γιατρός δεν το αξιολόγησε σωστά. Λοιπόν, είναι το εξάμηνο, άλλος ένας ισχυρισμός ο οποίος είναι λίγο περίεργος. Απ' τη μια το εφτάμηνο είναι αρκετός χρόνος για να πούμε ότι τα αντιχολινεργικά έχουν δράσει. Απ' την άλλη το εξάμηνο δεν είναι αρκετός χρόνος για να τεκμηριώσει ότι είναι παγιωμένη η κατάστασή της η χειρουργική. Η κατάστασή της η χειρουργική ήταν ίδια λίγο πολύ και πριν. Δηλαδή, είδατε στον ουροδυναμικό έλεγχο ότι είχε υπολοιπόμενο και τώρα έχει υπολοιπόμενο. Στην απλή ουρονομετρία που έγινε, είχε πάλι ένα μέτρο υπολοιπόμενο. Και οι ίδιοι παραδεχτήκατε ότι το υπολοιπόμενο δεν είναι αξιόπιστο, άρα συνεπάγεται ότι ο αεροδυναμικός έλεγχος που κάνετε δεν είναι αξιόπιστος και άρα δεν βάλατε μια αξιόπιστη διάγνωση. Όσον αφορά και τη φυσικοθεραπεία, το 2 στα 5, ναι μεν θεωρητικά είναι απαγορευτικό, ωστόσο οι ίδιοι φυσικοθεραπευτές λένε ότι με ηλεκτροαριθμισμό μπορεί να πάει στα 3 στα 5 και από εκεί και πέρα αυτό αποτελεί τη βάση για τη λειτουργία των ασκήσεων του πιελικού εδάφους. Και πάλι, ο ρόλος της φυσικοθεραπεύτης θα ήταν καλός για να κάνει έναν έλεγχο τονικότητας του πιελικού εδάφους, που όπως φαίνεται σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είχε και σημαντικό ρόλο για τα συμπτώματα της ασθενούς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, και η άλλη πλευρά. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Καταρχάς, θα ήθελα να τονίσω ότι ξεκινώντας ο αντίδικος είπε ότι παίρνουμε τα γενικά πλαίσια και έβαλε τη λέξη εάν. Έτσι, μπορούμε να γυρίσουμε πίσω το βίντεο να το δούμε. Έβαλε τη λέξη εάν και αν προσαρμόζουν στον ασθενή, θα εφαρμόσουμε κάποια ειδικά πράγματα. Έτσι, αυτό είναι βασικό στοιχείο, είναι ο γενικός κανόνας, αλλά επικεντρωνόμαστε στο συγκεκριμένο ασθενή.
Όσον αφορά την ενημέρωση, στη διαμαρτυρία της ασθενούς δεν ήταν αναφέρει «δεν μου το είπες γιατρέ». Μπορεί να βάλουμε τη διαφάνεια, δεν ανέφερε κάτι τέτοιο η ασθενής. Άρα εδώ είναι ένα θολό. Ένα θολό σημείο. Γενικά το περιστατικό είναι θολό και οι αντίδικοι προσπαθούν να κάνουν μεγαλύτερη θολούρα. Όσον αφορά τις εξετάσεις, για τον οδυναμικό έλεγχο, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να βλέπουμε τι κάνει ο μέσος γιατρός. Πόσοι κάνουν ουροδυναμική μελέτη? Εδώ έγινε ουροδυναμική μελέτη. Το κατά πόσο είναι ποιοτική είναι συζητήσιμη. Είχε όμως ηλεκτρομοιογραφία. Παρακαλώ, πέστε μου πόσοι βάζουν και κάνουν ηλεκτρομοιογραφία στον ουροδυναμικό έλεγχο. Είχε μια νευροπάθεια από πίσω. Ναι, μόνο εσείς. Και ίσως και εγώ. Λοιπόν, άρα λοιπόν έγινε ένας καλός ουροδυναμικός έλεγχος και είχαμε ένα αποτέλεσμα αδιαφυσβήτητο. Δηλαδή, εργαστηριακά ξέραμε ότι υπάρχει μεικτή ακράτεια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτό. Όσον αφορά τα ακούσε κάποιο στοιχείο ότι ήταν κακό, που στην ηλεκτρομοιογραφία η κοιλιακή πίεση φάνηκε ότι αντιδρούσε στη φάση του βήχα. Αυτό είναι καλό. Ήταν υπέρ της ασθενούς. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση μεταξύ των ευρημάτων της κολπικής εξέτασης και της αξιολόγησης κατά Oxford, γιατί προφανώς φάνηκε ότι πιο πολύ ήταν μυϊκό το πρόβλημα στο επίπεδο του πυλικού εδάφους και όχι τόσο πολύ νευρολογικό. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι ο ουροδυναμικός έλεγχος βοήθησε, πιθανώς δεν ήταν τέλειος. Ξέρουμε ότι πολλές φορές όταν έχουμε έντονη επιτακτικότητα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Δεν μπορεί κανείς να φτάσει και να γεμίσει τον ασθενή πλήρως και αναγκάζεται κάποια στιγμή και σταματάει την εξέταση. Όσο για το υπόλοιπο των ούρων, όλοι ξέρουμε βέβαια ότι δεν είναι ιδιαίτερα αξιολογήσιμο. Δεν είπε ο κύριος αντίδικος πόσο ήταν το υπόλοιπο των ούρων στην ελεύθερη ροή. Ήταν 30 ml. Αυτό δεν το ανέφερε. Ήταν μόνο 30 ml. Δεν ήταν η χωρητικότητα 137. Είχαμε μια κίστη πολύ καλή. Η προσαρμοστικότητα ήταν πολύ καλή. Άρα ένας που ξέρει μια σχετική ουροδυναμική δεν θεωρεί το 137 ότι είναι η μέγιστη ουροδυναμική χωρητικότητα. Απλώς ήταν μια προώρα διακοπήσα εξέταση λόγω των συνθηκών της ασθενούς. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι πάρθηκαν αρκετά στοιχεία από την ουροδυναμική μελέτη. Επιβεβαιώθηκε ουροδυναμικά ότι μιλάγαμε για μεικτή ακράτεια. Τώρα, το ποιο στοιχείο ήταν το βαρύτερο, αυτό γενικά παγκοσμίως είναι δύσκολο. Δεν έχει καθιερωθεί πώς θα αξιολογήσουμε τη βαρύτητα. Σίγουρα είχε μια σημαντική υπερδραστηριότητα, όμως δεν ήταν τόσο πολύ ψηλές οι πιέσεις μέσα στην κίστη όπως αναφέρουν οι αντίδικοι. Σίγουρα είχε υπερδραστηριότητα, αλλά είχε και σημεία σημαντικά ακράτειας από προσπάθεια. Ζήτησαν να γίνουν περισσότερες εξετάσεις. Καλό είναι να γίνεται μια πλήρης διερεύνηση. Μπορεί κανείς όμως, ένας έμπειρος γιατρός μερικές φορές, έχοντας στο μυαλό του κάποια στοιχεία, με σωστές ερωτήσεις να παίρνει τα στοιχεία που χρειάζεται. Να μην κάνουμε εξετάσεις για τις εξετάσεις. Θεωρώ ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να προχωρήσει κανείς πιο πέρα, χωρίς να υποβάλει τον ασθενή σε επιπλέον διερεύνηση. Όσον αφορά τη θεραπεία, εδώ υπάρχει ένα άλλο πολύ περίεργο θέμα. Ξαφνικά εκεί που μας λένε ότι πρέπει να κάνουμε, το οποίο είναι το σωστό, πάμε από τα πιο ήπια στα δυσκολότερα. Ξαφνικά φτάνουμε να μας λένε ότι θα έπρεπε να γίνει αυξηστική και ισοπλαστική. Εγώ ειλικρινά αυτό πρώτη φορά στη ζωή μου το ακούω. Οι κανόνες για την αυξηστική και ισοπλαστική είναι ξεκάθαροι. Έτσι είναι η τελική λύση. Θα έπρεπε να έχει προηγηθεί αυτό που προηγήθηκε. Δεν πάμε κατευθείαν. Θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ίσως έγχυση αλατοτοξίνης, νιουρομοντουλέσιν, οτιδήποτε. Έτσι, σε αυτή την ασθενή να πάμε να κάνουμε και ισοπλαστική. Νομίζω ότι είναι λάθος. Το ερώτημα είναι στη θεραπεία. Πρώτον, να πάμε από τα ήπια στα περισσότερο σοβαρά. Νομίζω ότι ούτε ο ίδιος ο κ. Αποστολίδης πιστεύει ότι αυτή η γυναίκα μπορούσε να σταλεί για φυσικοθεραπεία και να βελτιώσει. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ήταν 2 στα 5. Ας μην τραβάμε το περιστατικό από τα μαλλιά. Είναι λίγο ακραίο. Όσον αφορά για την τροποποίηση του τρόπου ζωής, με αυτή την εικόνα επιτακτικότητας, επίσης πάλι νομίζω, δεν ξέρω, είναι κάτι για μένα τουλάχιστον πρωτόγνωρο να μιλάμε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει. Νομίζω μάλλον ότι θα παίζαμε ένα ψυχολογικό παιχνίδι με την ασθενή, να την κοροϊδεύσουμε λιγάκι, να φάμε χρόνο. Όσο για τα αντιχοενεργικά, τονίζω τα αντιχοενεργικά και τα 7 που κυκλοφορούν, πάνω κάτω έχουν παρόμοια δράση. Δεν υπάρχει κάποια μελέτη, άκουσα ότι δόθηκε τα ριφενακίνη και δεν είναι σωστό. Από πού και ως πού. Για ποια μελέτη μιλάμε? Έχουν συγκριθεί όλα με πλασίμπο. Μεταξύ τους έχει γίνει σύγκριση της ολιφενακίνης και των τεροδίνης. Έτσι, και κάποιες άλλες μικρές μελέτες που έχουν γίνει το ξεμπουτίνινι. Δεν κατάλαβα.
όλα είναι με το πλασίμπο και έχουν παρόμοια και όλες οι μεταναλύσεις αναφέρουν ότι πάνω κάτω έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα. Έχουμε καταλήξει σήμερα να δίνουμε και 3 αντιχονιαργικά. Εδώ όμως οι ασθενείς, παίρνοντας 2 αντιχονιαργικά, και όχι για μικρό χρονικό διάστημα, την πρώτη φορά το πήρε για 5 μήνες και τη δεύτερη για 2 μήνες, δεν είχε καμία μα καμία ανταπόκριση. Τότε θα πάμε γιατί 3 και όχι 4, έτσι είναι 7, 3-7, 21. 21 μήνες να δοκιμάζουμε αντιχονιαργικά σε μια ασθενή που δεν έχει ανταπόκριση και να έχουμε όλες τις επιλογές των αντιχονιαργικών. Άλλο στοιχείο. Θεωρώ ότι ο γιατρός έχει την κρίση να καταλάβει αν το αντιχονιαρικό προσφέρει κάτι ή όχι. Με το να παίζουμε συνέχεια με τα αντιχονιαρικά δεν βοηθάει. Όσον αφορά την τουλοξετίνη, παρόλο που σε αυτή τη δημοσία κράτηση κανείς δεν πολύ περίμενε ανταπόκριση, έδωσε ο γιατρός τουλοξετίνη, ναι, σε χαμηλή δόση, γιατί σκέφτηκε την ασθενή. Έτσι, μια ασθενή 69 ετών, υπέρταση, ηλικιωμένη με προβλήματα, ίσως να ζαλίζεται με το πρόβλημα της βάδισής της. Θεώρησε ότι δεν θα αυξήσει την δόση και αυτό υποστηρίζεται την βιβλιογραφία ότι μπορούμε να μείνουμε και σε χαμηλότερη δόση. Κάποιοι ανταποκρίνονται. Άρα θεωρώ ότι δεν ήταν λάθος. Η γυναίκα έκανε τα βήματα. Πήγε από το πιο απλό, έκανε το βασικό απλό, το έκανε. Και μετά πήγε στο αμέσως επόμενο. Το απλούστερο από τις χειρουργικές παρεμβάσεις ήταν η τοποθέτηση της ταινίας ελεύθερης τάσης. Και εδώ μπαίνει το μεγάλο θέμα. Η ταινία ελεύθερης τάσης βοηθάει ή δεν βοηθάει? Σε όλη την βιβλιογραφία, εάν δούμε, δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Η τάση είναι ότι ναι, μπορεί να βοηθήσει. Βέβαια, έχει σημασία που βάζει την ταινία. Αυτό δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Σίγουρα εξαρτάται τον κάθε γιατρό. Έχει φανεί ότι δεν μπαίνει πάντοτε στη θέση που θα θέλαμε να μπει. Και αυτό πάντα δεν οφείλεται στον γιατρό. Έτσι, το πόσο έχει σφιχτεί ή όχι, είναι αρκετά υποκειμενικό. Εδώ ο γιατρός πιθανώς να προσπάθησε να την στήσει λίγο πιο πολύ προς τον αυχένα. Αλλά δεν έχουμε στοιχεία γι' αυτό να πούμε ότι μπήκε ή δεν μπήκε στην κατάλληλη θέση. Γιατί αν πούμε σε τέτοιο παιχνίδι, τότε πάει. Καήκαμε να λέμε ότι έγινε σωστά ή όχι η τοποθέτηση. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν ήταν καθόλου μα καθόλου λάθος. Γιατί αυτό κοιτάμε, αν έγινε λάθος. Έχουμε μια τάση να λέμε ότι αυτό δεν ήταν, δεν έπρεπε. Είναι η βασική αρχή. Αυτό έχει γίνει από μεγάλη μετανάλυση στο ΣΟΥΦΟΥ το 2007, που κατέληξαν ότι στη μεικτή ακράτεια, εάν αντιμετωπίσεις την ακράτεια προσπάθεια, έχεις 70% πιθανότητα να θεραπεύσεις και την επιτακτικότητα. Αυτό ακολούθησε ο συνάδελφος και νομίζω ότι καλά έκανε. Ότι μπορεί να προκαλέσει μετά κάποια υπερδραστηριότητα από μόνη της ταινία είναι πασίγνωστο. Έτσι. Και το οποίο ξέρουμε ότι το όριο είναι οι 6 μήνες. Μετά τους 6 μήνες αρχίζεις και περιμένεις την αυτόματη υποχώρηση. Γιατί λοιπόν να του καταλογίσουμε ότι έκανε λάθος? Και πού φάνηκε ότι υπήρχε υποκειστικό κόλλημα? Από το αμφισβητούμενο υπόλοιπο των ουρών? Δεν θεωρώ ότι αποδείχτηκε ποτέ ότι υπήρχε υποκειστικό κόλλημα στη γυναίκα αυτή. Έτσι λοιπόν δεν θεωρώ ότι ήταν λάθος. Θα μπορούσε να κάνει ίσως και κάποια άλλη παρέμβαση. Να έκανε Link Maguire, όμως είναι πολύ μεγαλύτερη επέμβαση. Έκανε το μικρότερο που μπορούσε να κάνει, ελπίζοντας βάσει της βιβλιογραφίας σε ένα καλό αποτέλεσμα. Το ότι είναι άσχημος προγνωστικός παράγοντας δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή, όπου υπάρχουν άσχημοι προγνωστικοί παράγοντες, θα λέμε δεν προχωράμε, δεν κάνουμε τη συγκεκριμένη επέμβαση. Δεν είναι ότι ο γιατρός δεν ήξερε να κάνει την αυξητική κυψοπλαστική και την μπέρδεψε. Έπρεπε να κάνει μια μικρή χειρουργική παρέμβαση. Και την έκανε, ας είχε πιθανότητες άσχημης πρόγνωσης. Και αυτά τα περιστατικά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι να ολοκληρώσουμε εδώ? Απλά επειδή ο συνάδελφος πάρει αναφέρθηκε σε γενικά guidelines, τα οποία όπως αυτά του ΣΟΥΦ, ας πούμε, που λένε αυτό και αυτό και αυτό, και για το ίδιο πράγμα ακριβώς κατηγορούσε εμάς. Αλλά το ίδιο ακριβώς εφαρμόζουν και αυτοί. Οπότε νομίζω ότι. Γράφει. Συμφωνία. Το ερώτημα είναι αν έκανε καλά ο γιατρός ή όχι. Yes or no. Καλά. Yes. Το νου είναι επίλογο.